Λοιπόν, δίνει ένα ισχυρότατο όπλο στην κυβέρνηση. Και αυτό και στην πρώτη τοποθέτηση ο κύριος Τσίπρας με ευθύνη απέναντι στην πατρίδα και στην κοινωνία και σήμερα το προσέφερε στην κυβέρνηση. Ξέρετε, το 1976, επειδή η ιστορία πρέπει να την διαβάζουμε έτσι με προσοχή, ο Ανδρέας Παπανδρέου όταν πήγε στην Αλεξανδρούπολη και είπε «Βυθίσατε το χώρα», όλοι πέσανε πάνω του και τον χαρακτηρίζαν πολεμοκάπηλο, πράκτορα, έφορο της Ελλάδος, καταστροφέα. Και μετά από 10 χρόνια ο Μακαρίτης, ο αείμνηστος Παναγιώτης Κανελόπουλος, είχε τη γενναιότητα στη Βουλή να πει ότι εκείνη η θέση του Ανδρέα Παπανδρέου ήταν εθνική, διότι χρησιμοποίησε ο Καραμαλής αναλόγως για να μπορέσει να αντιμετωπίσει κάποια προβλήματα που αντιμετώπιζε η χώρα εκείνη την περίοδο. Λοιπόν, εδώ θα κριθεί λοιπόν και η κυβέρνηση, η οποία βέβαια εγώ θα έλεγα και με την δυνατότητα, αν θέλετε, και το δικαίωμα που έχω σε ένας απλός βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Αυτό που το λάθος που έκανε ο Γιώργος Παπανδρέου τον Οκτώβριο και το επανέλαβε και ο Σαμαράς ως αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, να πάνε στις Βρυξέλλες, ο ένας στη σύνοδο στις Κάνες, ο ένας στη σύνοδο κορυφής, ο άλλος στο Λαϊκό Κόμμα και να μην έχουν πει στον ελληνικό λαό τι θα διαπραγματευτούν, θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμο και κρίσιμο η κυβέρνηση να καταθέσει ενώπιον του ελληνικού λαού και να ξέρουμε ότι από αυτά τα 70 ζητήματα που πρόκειται να εφαρμοστούν στα πλαίσια του μνημονίου, των δανειακών συμβάσεων, ποια είναι αυτά τα οποία κρίνει ότι θα διαπραγματευτεί. Από εκεί και πέρα θα κριθεί το αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης. Ωστόσο όμως, για να κλείσουμε αυτό το θέμα, τον πρώτο κύκλο αυτής της κουβέντας, όπως έχουν τεθεί τα ερωτήματα, και η αξιωματική αντιπολίτευση με τον ίδιο τρόπο θα κριθεί. Πώς θα συμπεριφερθεί, ποιες θα είναι οι προτάσεις, οι εναλλακτικές, πόσο πιστικές θα είναι, πόσο αξιόπιστες θα είναι. Εγώ θεωρώ λοιπόν, γιατί θέλω να είμαι πολύ ειλικρινή. Πράγματι θα κριθείτε, κύριε Κουρουπλή, γιατί έτσι γίνεται βέβαια όταν γιγαντώνεται ένα κόμμα. Οι ψήφοι σας είναι δανεικοί, οι περισσότεροι είναι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ. Πρέπει να τους πείσετε για να τους κρατήσετε στη συνέχεια. Το ΠΑΣΟΚ από κάπου άλλο τους πήρε κάπου. Προφανώς από την Ένωση Κέντρου και έφτιαξε, τους έπεισε και τους κράτησε 23 έτσι εξαλείς στη ζωή. Λοιπόν, για να τους κρατήσετε λοιπόν πρέπει να τους πείσετε. Νομίζω ότι ήμουν ειλικρινής όταν σας είπα ότι δεν θα κριθεί μόνο η κυβέρνηση. Θα κριθεί με τη συμπεριφορά της, τη στάση της, το λόγο της, τις προτάσεις της και τις πρωτοβουλίες της και η αξιωματική αντιπολίτευση. Μάλιστα. Επομένως, αυτό που λέει ο κύριος Τσίπρας είναι αλήθεια. Ότι δεν θα σταθεί εμπόδιο στις δυνατότητες της χώρας. Απολύτως είναι αλήθεια. Και το συζητήσαμε και ήμασταν ομόφωνοι όλο το Πολιτικό Συμβούλιο ότι αυτή θα είναι η γραμμή. Εμείς θα στηρίξουμε, εφόσον η κυβέρνηση θα πάρει αυτές τις πρωτοβουλίες που πρέπει να πάρει, εμείς της δίνουμε ένα όπλο στα χέρια της που είναι η δική μας θέση. Έτσι λέτε, και πρέπει απειλή, να το χρησιμοποιήσει και αυτό. Η απειλή, και η απειλή για τη που νιώθουν οι Ευρωπαίοι, διότι αντιλαμβάνεστε ότι το ενδιαφέρον αυτό που προκλήθηκε και οι παρεμβάσεις αυτές οι έντονες που υπήρχαν για να αναχαιτήσουν την ιστορία το να είναι ο ΣΥΡΙΖΑ πρώτο κόμμα, νομίζω ότι αυτό δείχνει. Τώρα και να κλείσω λέγοντας, να κάνω ένα σχόλιο σε αυτό που είπε ο συνάδελφος, ο κ. Παπα-Νικολάου. Ο ΣΥΡΙΖΑ όταν πήρε την εντολή δεν συζήτησε να κάνει κυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία και με τον ΠΑΣΟΚ. Αυτό ήταν ξεκαθαρισμένο. Πήρε διερευνητική εντολή, προσπαθώντας να βρει τόπο με δυνάμεις της από εδώ πλευράς. Δεν την βρήκε, έκλεισε το θέμα. Δεν μπορεί να συνεπάρξει. Δεν έβγαιναν και οι αριθμοί, κύριε Κουρουμπλή, τότε. Ορίστε. Δεν έβγαιναν και οι αριθμοί τότε. Ναι, δεν έβγαιναν και οι αριθμοί. Αλλά δεν ήθελε ποτέ να συμβολήσει κάτι πολιτικά. Υπάρχει μια ριζική διαφορά. Για πείτε, κύριε Παπαδόπουλε. Ότι όταν στον πρώτο γύρο απευθύνθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ στο ΚΚΕ και του ζητούσε να διερευνήσει σχήμα της κυβερνώσεως αριστεράς, όπως λέγαμε, και το ΚΚΕ είπε την βαθιά ριζική διαφορετική προγραμματική του κατεύθυνση, αποδέσμευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση με κοινωνικοποίηση των μονοπωλίων, δεν θέλω τώρα να σταθώ, της λαϊκής εξουσίας, και είπαμε ότι μας χωρίζει μια ριζική βασική προγραμματική διαφορά, ακούσαμε την κατηγορία ότι το ΚΚΕ δεν θέλει να κυβερνήσει. Και ότι το ΚΚΕ επιμένει να είναι αντιπολίτευση. Το πληρώσατε αυτό εκλογικά, βέβαια. Θα σας πω. Αλλά... Αν και εγώ πιστεύω ότι το ΚΚΕ δεν παθαίνει ποτέ τίποτα. Μισό λεπτό, κύριε Πολίτη. Θέλω όμως να δείξω μια ριζική διαφορά στο δεύτερο γύρο. Όταν το ΠΑΣΟΚ απευθύνεται τώρα στον ΣΥΡΙΖΑ και του λέει ότι, εν πάση περιπτώσει, που κατά τη γνώμη μας έχουν πολύ κοντινότερη προγραμματική
αυτή τη στιγμή κατεύθυνση, με την έννοια ότι μιλάνε και οι δύο για επαναδιαπραγμάτευση της δανειακής σύμβασης στα πλαίσια της Ευρωζώνης. Λέει ο ΣΥΡΙΖΑ επαναδιαπραγμάτευση. Της δανειακής σύμβασης βεβαίως. Της δανειακής σύμβασης βεβαίως. Δεν σας διακόπτω, αφήστε τον ακουστή. Εγώ δεν σας διακόψα. Λέει καταγγελία του μνημονίου με επαναδιαπραγμάτευση της δανειακής σύμβασης στα πλαίσια της Ευρωζώνης. Και αυτό είναι πολύ κοντινότερο προγραμματικά με το ΠΑΣΟΚ παρά με μας. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό είναι εκτίμηση του κάθε κόμματος. Εκεί λοιπόν ακούμε ότι το κάθε κόμμα με βάση την καθαρότητα του προγράμματός του είναι υπεύθυνο να μείνει στην αντιπολίτευση, ότι δεν ψηφίζουμε μόνο για κυβέρνηση, ψηφίζουμε για αντιπολίτευση. Και λέω να το κρατήσει ο τηλεθεατής τι άκουγε από τον ΣΥΡΙΖΑ για το ΚΚΕ ότι δεν θέλει να κυβερνήσει. Και τι ακούει τώρα όταν ο ΣΥΡΙΖΑ απαντάει στο ΠΑΣΟΚ. Γιατί πρέπει κάποιος να διαλέξει τα επιχειρήματά του, κύριε Κουρούπλη. Δεν μπορεί να έχει και των δύο ειδών επιχειρήματα. Εγώ θα σας έλεγα ότι η σύγκλησή σας με το ΠΑΣΟΚ, αν τη δούμε επί της ουσίας, είναι πολύ μεγαλύτερη, διότι το πάγωμα μισθών που λέτε εσείς, το πάγωμα του μέσου μισθού, με την θέση του ΠΑΣΟΚ για τους μισθούς, είναι πολύ κοντινές. Και το πάγωμα του μέσου μισθού που λέει το πρόγραμμά σας, κύριε Κουρούπλη, ήταν η απόδειξη της αντιλαϊκότητας της κυβέρνησης Καραμαλή το 2009. Τότε την χρησιμοποιήσε ο Γιώργος Παπανδρέου που αναφέρατε για να πει πόσο αντιλαϊκό είναι το πρόγραμμα της κυβέρνησης Καραμαλή. Και σήμερα μας λέτε ότι αυτή η θέση είναι στοιχείο αριστερού ριζοσπαστικού προγράμματος και σας βοηθάει και ο κύριος Σαμαράς απ' την άλλη να στήσετε τον δίπολο λέγοντας ότι είναι θέση τάχα ότι ο συνασπισμός θα βγει στα κάγκελα. Λέω λοιπόν ότι ένα σημείο πρέπει να κρατήσουμε. Πιστεύετε λοιπόν ότι είναι ένα ευρωπαϊκό κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ? Μα δεν το πιστεύουμε εμείς. Λέω ότι δηλώνει το ίδιο. Ο ίδιος είπε ότι θα δώσει μάχη να κρατήσει. Δεν είμαστε. Εγώ λέω ότι θα δώσει. Ο ίδιος δήλωσε. Εγώ θα ήθελα να σταθούμε λίγο στα ποσοστά του Δημοκρατικού Κόμματος από αυτές τις εκλογές και να σας ρωτήσω. Διάβασα σήμερα μια ανακοίνωση που έβγαλε το Κομμουνιστικό Κόμμα, κύριε Παπαδόπουλε, που λέει ότι αναντίστοιχες με την απήχηση των θέσεών μας είναι οι απώλειες που είχε το κόμμα σας. Αναντίστοιχες με την απήχηση που είχαν οι θέσεις σας. Δηλαδή, αν είχαν απήχηση οι θέσεις σας, γιατί να μην σας ψηφίσουν? Θα σας πω γιατί. Διότι ένας κόσμος που ακολούθησε την γραμμή και τη δράση του ΚΚΕ, δηλαδή συμπορεύτηκε μαζί της σε μεγάλους αγώνες που έγιναν το προηγούμενο διάστημα, στην προσπάθεια που κάναμε να οργανώσουμε τη λαϊκή αντεπίθεση απέναντι στην πολιτική που ακολουθούσαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις, πολιτική η οποία δεν ακολουθείται μόνο στην Ελλάδα αλλά σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε έχουν τρόικα και μνημόνιο είτε δεν έχουν, αλλά αυτός ο κόσμος που συμπορεύτηκε ήρθε αντιμέτωπος με ένα δίλημα στην ώρα της κάλπης. Εμείς του λέγαμε μια πολύ δυσάρεστη αλήθεια για το τι θα επακολουθήσει και δεν μας πίστεψε ένα τμήμα. Πίστεψε ότι μπορεί, θα πω ποια είναι αυτή η αλήθεια, πίστεψε ότι υπάρχει μια πιο εύκολη απάντηση, μια έμεση λύση, μια άμεση λύση, μια λύση άμεσα κυβερνητική, αυτή που πρότεινε ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι μπορεί τουλάχιστον να μπει ένα φρένο στην επιδείνωση. Γιατί ξέρουμε πολύ κόσμο ο οποίος ακολουθεί τον ΚΚΕ που δεν πίστευε ότι θα υλοποιήσει συνολικά ο ΣΥΡΙΖΑ την προγραμματική του κατεύθυνση, αλλά τουλάχιστον θα έβαζε ένα φρένο, έναν άφωμα στην επιδείνωση. Αυτό λοιπόν το πίστεψε, κατά τη γνώμη μας, σε μια πρωτοφανή πόλωση, η οποία είναι, λέω πρωτοφανής για τα ελληνικά δεδομένα, γιατί είχε διεθνείς ομές παρεμβάσεις. Δεν ήθελε, λέτε, ο πολίτης να ακούσει την αλήθεια. Θα σας πω. Είχε διεθνείς ομές παρεμβάσεις, οι οποίες βοηθούσαν και τους δύο πόλους, και όχι αυτόν που φαινομενικά στόχευαν οι παρεμβάσεις. Μόνο αφελής θα πίστευε ότι ορισμένες ομές γερμανικές παρεμβάσεις στόχευαν πραγματικά αυτόν που... Είχαν στόχο να βοηθήσουν το ΣΥΡΙΖΑ, λέτε, είχαν οι στόχο να στήσουν το δίπολο, λέω. Να στήσουν το δίπολο. Να στήσουν το δίπολο. Και είχαμε μια αντανάκλαση στην Ελλάδα, γιατί κοντέψαμε να αισθανθούμε ότι στις ελληνικές εκλογές μετέχει ανοιχτά πλέον άμεσα ο Ομπάμα, ο Ολάντ, η Μέρκελ. Είχαμε μια διαπάλη και στο ελληνικό έδαφος γερμανικού και αμερικάνικου παράγοντα για το μέλλον της Ευρωζώνης και γαλλικού. Εκφράστηκε μια ευρύτερη διαπάλη, η οποία δεν είχε να κάνει μόνο με το χειρισμό της λαϊκής δυσαρέσκειας στην Ελλάδα, αλλά και με ευρύτερα σχέδια που θα φανούν το επόμενο διάστημα για το μέλλον της Ευρωζώνης. Επειδή δεν θέλω να χαθώ όμως την ανάλυση. Λέω, εμείς αντίθετα του είπαμε μια δυσάρεστη αλήθεια, ότι δεν έρχεται την επόμενη μέρα
μια ισότιμη Ελλάδα σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση που αλλάζει. Θα παρουσιάσουμε και πιο εφιαλτικά, και θα ομολογώ. Ακούσαμε την κυρία Παπαρίγα Γιάννη που προς όφελος του λαού. Του είπαμε ότι έρχονται επώδυνα μέτρα, όποια κυβέρνηση και αν βγει, διότι από τη στιγμή που και οι δύο υποκλείουν. Στις δεσμεύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε αυτή την προεκλογική διαπίστωση, για σταματήστε το λίγο, σε αυτή την προεκλογική σας διαπίστωση ότι έχουμε δύο σενάρια μπροστά μας, το κακό και το χειρότερο. Το κακό είναι... Το μικρότερο κακό, ας πούμε. Ναι. Το ένα είναι να γίνει ψαλίδισμα του χρέους και να πάμε νέο ψαλίδισμα στα 200-300 ευρώ όλοι, και το άλλο είναι άτακτη χρεοκοπία. Επιμένετε στην εκτίμηση αυτή και μετά τη συγκρότηση κυβέρνησης με ευρωπαϊκά χαρακτηριστικά που δρομολογείται αυτή την ώρα? Η δική μας πρόβλεψη δεν αναφερόταν στην πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ ότι αυτή θα είναι παράγοντας αποπομπής από την Ευρωζώνη. Επομένως δεν, έχει να, κάνει, να δεν έχει να κάνει τόσο με το ποια κυβέρνηση θα σχηματιστεί στην Ελλάδα. Έχει να κάνει πολύ περισσότερο με τη διαπάλη στο επίπεδο της ίδιας της Ευρωζώνης. Και να σας πω, μια και ζητάτε μια πρόβλεψη, να κάνω μια παρένθεση. Αν η Ισπανία και η Ιταλία προσφύγουν στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό πριν διαμορφωθεί ένας προσωρινός γαλλογερμανικός συμβιβασμός, για τον οποίο ενδιαφέρονται ισχυρά και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, αλλά από τη σκοπιά της γαλλικής πρότασης, αν συμβεί αυτό, τότε ναι, έχουμε πιθανότητες αναμόρφωσης της Ευρωζώνης με αποπομπή μελών. Δεν φαίνεται το πιθανότερο σήμερα, το πιθανότερο φαίνεται το άλλο σενάριο του νέου κουρέματος, νέας δανειακής σύμβασης στην ουσία και νέου μνημονίου. Αλλά λέω ότι έτσι κι αλλιώς εμείς λέγαμε επιδείνωση. Πάντως, αν μου θα έρθει η ώρα της αλήθειας για το τι από τα δύο θα συμβεί. Εμείς δεν έχουμε άγχος, γιατί οι επόμενοι μήνες θα δει ο εργαζόμενος τι από τα δύο θα συμβεί. Αν μου επιτρέπετε να πω. Βεβαίως, κύριε Γενναιά. Ξέρετε, παρακολουθώ πραγματικά με πολύ ενδιαφέρον, γιατί ο λόγος σας είναι πυκνός, είναι πολιτικός. Δεν είναι ένας τυχαίος λόγος. Αλλά ξέρετε, ακούγοντάς σας, νομίζω ότι ισχύει αυτό που λέμε, όταν δεν μας αρέσει η πραγματικότητα, τόσο το χειρότερο για την πραγματικότητα. Δηλαδή, βλέπω από το ΚΚΕ μια έλλειψη δυνατότητας να καταλάβετε κι εσείς ότι το μήνυμα που εκπέμψατε, να βγει η Ελλάδα από την Ευρωζώνη, να απομακρυνθούμε από το ευρωπαϊκό νόμισμα, και το αντάλλαγμα που δίνατε σε αυτό, αν θέλετε, στους Έλληνες πολίτες, δεν ανταμείφθηκε τελικά. Δηλαδή πρέπει κι εσείς ίσως, σαν ένα ακόμα ιστορικό με παράδοση και ρίζες στη χώρα μας, να πείτε κάποια φορά στους Έλληνες πολίτες ότι μπορεί κι εσείς να έχετε μια, αν όχι λάθος τακτική, γιατί είναι η ιστορική σας τακτική, αλλά τουλάχιστον αυτή τη φορά δεν απηχεί το ΚΚΕ την προσδοκία του Έλληνα πολίτη, αν μου επιτρέπετε. Ο Έλληνας πολίτης έδειξε σαφώς αυτές τις εκλογές ότι εμπιστεύεται τα κόμματα που θα κρατήσουν την Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που θα προσφέρουν στον Έλληνα πολίτη την ασφάλεια του ευρωπαϊκού νομίσματος. Δεν επέλεξαν οι Έλληνες την περιπέτεια εκτός ευρώ, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, και γι' αυτό τον λόγο πιστεύω ότι έδωσαν μειωμένο ποσοστό στο ΚΚΕ και μικρότερο ποσοστό από αυτό που προσδοκούσε στον ΣΥΡΙΖΑ. Οι Έλληνες επέλεξαν την ασφάλεια. Και πραγματικά σας ακούω έτσι με κάποια αμηχανία να μιλάτε μόνο για σενάρια συνωμοσίας. Ο Ομπάμα, ξέρω εγώ, οι αγορές, ποιοι έβαλαν το δάχτυλό τους ώστε να το γίνουν αυτά που έγιναν το τελευταίο διάστημα. Ομπάμα, ότι ο ξένος, γιατί δεν λέτε ο ότι ο ξένος παράγων θέλει να στήσει νέο δίπολο, το λέγανε πάντα αυτό. Οι Έλληνες αποφάσισαν να δώσουν πάντα την πρωτιά σε ένα κόμμα για να και μια κατεύθυνση στην Ελλάδα. Λοιπόν, οι Έλληνες φυσικά αποφασίζουν και ψηφίζουν, αλλά κάτω από διλήμματα που διαμορφώνονται. Έτσι είναι στην πολιτική. Και υπάρχουν παρεμβάσεις που μπορούν να ασκήσουν πίεση στη μία ή στην άλλη κατεύθυνση. Φυσικά και βάζουμε. Και σας λέω για παράδειγμα ότι το 2009 που εμείς λέγαμε ότι έρχεται θύελλα, πραγματικά δεν μας πίστεψε η πλειοψηφία του λαού. Η πλειοψηφία του λαού επέλεξε την κυβέρνηση Γιώργου Παπανδρέου. Και εμείς το πάμε. Αυτό δεν σημαίνει, όχι, εσείς δεν το λέγατε, με συγχωρείτε, δεν λέγατε ότι έρχεται θύελλα. Εσείς λέγατε ότι πρέπει να πάρθουν ορισμένα μέτρα που η κορονίδα τους ήταν το πάγωμα μισθών. Για να σας πω το πιο ψημένο που λέγαμε. Εμείς λοιπόν λέγαμε ότι θα έρθει κατεδάφιση δικαιωμάτων, αυτό σημαίνει θύελλα. Δεν μας πίστεψε ο λαός, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είχαμε άδικο και δεν ήρθε θύελλα.
Υπάρχει και η πραγματικότητα, δηλαδή η πλειοψηφία στις επιλογές της δεν σημαίνει. Ο λόγος σας πρέπει να είναι λίγο διαφορετικός. Κοιτάξτε, εμείς δεν είχαμε αυτή τη συγκυρία. Με συγχωρείτε που σας διακόπτω. Σε αυτή τη συγκυρία, σε αυτή τη χρονική στιγμή, ο Έλληνας είναι εξαθλειωμένος. Το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά και εσείς και όλοι μας που το ζούμε. Βεβαίως. Έχει πάρα πολλά βάρη στην πλάτη, είναι άνεργος, δεν έχει. Και ομολογώ, θέλει να ακούσει την αλήθεια, έτσι δεν είναι? Πώς λοιπόν, όταν ένα κόμμα του λέει αυτή την αλήθεια? Όχι, κοιτάξτε. Μπορεί να θέλει. Θέλει να. Γι' αυτό λέω ο λόγο σα πρέπει ένα να. Ένα εμπόριο φόβου από τη μία και από την άλλη ψεύτικη ελπίδα μπορεί να δουλέψει πάρα πολύ εύκολα στο κρεμασμένο από τα μαλλιά του πιάνεται. Και αυτό έχει συμβεί, ξαναλέω, από το 81 μέχρι το 2009 με επιλογέ μικρότερου κακού. Φτάσαμε στο μεγαλύτερο κακό στην Ελλάδα. Εμείς δεν είχαμε καμία αυταπάτη ότι σε αυτές τις εκλογές θα υπήρχε κανένα πλειοψηφικό ρεύμα από δέσμευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά εμάς η στρατηγική μας χαράσεται με βάση ένα μήνα και μια εκλογική μάχη. Μάλιστα. Λέμε ότι το επόμενο διάστημα θα έχει δυνατότητες ο λαός να βγάλει συμπεράσματα για το αν θα έρθει η ισότιμη Ελλάδα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αλλάζει και θα βελτιωθούν τα πράγματα, ή θα έρθει μια νέα καταιγίδα μέτρων που θα τη δούμε και εκεί θα σκεφτεί και κάποιος αν σωστά αδυνάτησε, λέω, από έναν κόσμο που σκέφτεται ριζοσπαστικά αριστερά το ΚΚΕ, ή έπρεπε να το έχει ενισχύσει για να οργανώσει τη λαϊκή αντεπίθεση. Βάλτε με εδώ μια τελεία, όποιος παρακολουθεί καλά την ιστορία του ΚΚΕ, κάνει κοιλιές κατά καιρούς, αλλά πάλι μετά ξαναβρίσκει τα ποσοστά του. Άρα αυτό το μικρό ποσοστό δεν. Δεν είμαι βέβαιος, συγγνώμη κύριε πολίτη. Κύριε Γεωργάτε, ναι. Δεν είμαι βέβαιος ότι αυτή τη φορά το ΚΚΕ. 80 χρόνια υπάρχει το Κομμουνιστικό Κόμμα, δεν εξαφανίστηκε αυτό. Δεν έχει σημασία. Κάποτε κάποια πράγματα. Χαίρομαι που είμαστε στο επίκεντρο πάντως, κύριε Γεωργιάτο, για κόμμα που έχει μικρή δύναμη, όπως λέτε, το ότι ασχολούνται όλοι μαζί του έχει μια σημασία. Κάτι λέει αυτό. Επιτρέψτε μου για μόνο την να αγωνία που υπάρχει για την επιβίωση. Η κυρία Γιαννακά τα είπε με ευγένεια και επίοικια. Τώρα δεν είναι στόχος μας το ΚΚΕ. Όχι, και ο κύριο Γεωργιάτου είναι και έχει μια σημασία, γιατί ο κύριο Κουρουπλής έλεγε να κάνουμε όλοι μαζί κυβέρνηση. Ο κύριο Γεωργιάτο, εμείς και ο κύριο Κουρουπλής. Ας ακούσουμε λοιπόν τον κύριο Γεωργιάτο, σας ακούω. Να κάνω εγώ θα γίνει αυτή η κυβέρνηση. Αν μπορούμε δηλαδή. Να γίνει αυτή η κυβέρνηση. Αυτό έλεγε ο κύριο Κουρουπλής. Να κάνουμε την κυβέρνηση ο κύριο Γεωργιάτο. Παρακαλώ, δεν ακούγεστε τώρα. Εντάξει. Μα το λοπίστω στον ακούω τον κύριο Γεωργιάτο. Ας θεωρηθεί ρητορική ερώτηση, γιατί νομίζω. Θέλει να απαντήσει ο κύριος Γεωργάτης. Τα εσωτερικά της αριστεράς είναι κυρίαρχο θέμα αυτή τη σημερινή. Όχι, εγώ το μόνο. Απαντήστε με μια φράση και θα το αποτιμήσω. Ο ιστορικός του μέλλοντος θα το αποτιμήσει. Εγώ το μόνο που θέλω να πω είναι ότι ο λόγος του ΚΚΕ δεν είναι πολιτικός. Είναι θεολογικός. Μονίμως προφητεύει την καταστροφή του καπιταλισμού και επαγγελίζεται κάποια άλλη κοινωνία και ποια άλλη. Αν λέγαμε γενικά την καταστροφή του καπιταλισμού, εμείς δεν θα είμαστε αυτό απαραίτητοι. Διαρκώς. Αν ήταν να καταστραφεί μόνο στον καπιταλισμό, δεν θα χρειαζόταν κομμουνιστικό κόμμα. Κάνετε λάθος. Δεν θα λύσουμε εδώ τώρα το ζήτημα της αριστεράς. Δεν το λύνουμε. Δεν το λύνουμε σήμερα. Πάμε να δούμε τώρα. Έχετε μια δογματική προσέγγιση. Φαίνεται ότι είμαστε περισσότερο από εσά. Πολύ περισσότερο από εμά. Παρακαλώ να δούμε τον κύριο Γεωργάτο. Φαίνεται ότι είμαστε πολύ κοντά στο σχηματισμό κυβέρνησης. Θέλω να μου πείτε ποιε θα είναι. Θα συμφωνήσετε στα 6 σημεία. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Ποια θα είναι η κόκκινη γραμμή από την επόμενη μέρα? Τι θα πάτε να διαπραγματευτείτε και αν δεν σας πετύχει θα φύγετε από την κυβέρνηση? Πρώτα αν θα ξέρουμε εμείς σαν κοινωνία, κύριε πολίτη. Τώρα ρωτάω εγώ όμως, ναι, επιτρέψτε μου με όλο το σεβασμό. Επειδή έχει σημασία η συμμετοχή του δικού σας κόμματος σε αυτή την κυβέρνηση, δεν βλέπουμε τον κύριο Γεωργάτο, παρακαλώ να τον βλέπουμε. Έχει σημασία, ναι, και όσο περνάει η ώρα, αυτό φαίνεται. Το είπε η κυρία Γιαννακά εδώ. Η δημοκρατική αριστερά μπορεί να μην είναι το μεγαλύτερο από τα τρία κόμματα. Είναι καθοριστικός κρίκος της αλυσίδας. Ακριβώς. Και εσείς θα είστε διαρκώς, γιατί όλοι έχουμε εμπειρία σε αυτό το τραπέζι, το βαρόμετρο της συνοχής